Βρισκόμαστε μαζί με έναν από τους εξυγλύπτες, τον κύριο Ανδρέα Λόλη. Είμαστε στο χώρο των αρχαίων λατομείων. Εργαζόταν εδώ για περίπου ένα μήνα. Θέλω να μας πείτε, σας ενέπνευσε αυτός ο χώρος? Σαφώς και αυτός ο χώρος είναι πηγή έμπνευση για τον κάθε καλλιτέχνη. Όταν ιδίως για τους γλύπτες που δουλεύουν το μάρμαρο. Όταν μπήκαμε στη σπηλιά κάτω, στο λατομείο κάτω και είδαμε όλες αυτές τις εικόνες που υπήρχαν εκεί μέσα, εγώ δεν ξέρω, αισθάθηκα ένα δέος για όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, σκέφτοντας κανείς ότι από εκείνο το σημείο, από αυτή την σπηλιά, από αυτό τον χώρο βγήκαν από τα πιο ωραία αγάλματα που έχουν γίνει ποτέ. Οπότε σαφώς και αυτό ήταν ένα πολύ πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο μας όθησε, ας πούμε, να θέσουμε και άλλους όρους απέναντι σε αυτό που θα κάνουμε. Θα έπρεπε αυτό που κάνουμε να είναι αντάξια όλης αυτής της ιστορίας, σε όλο αυτό τον πολιτισμό που υπήρχε και υπάρχει εδώ πέρα. Έπρεπε να κάνουμε κάτι αντάξια σε όλο αυτό. Και πιστεύω ότι στο σύνολό μας το φτάσαμε, το κάναμε αυτό. Πραγματικά τα γλυπτά είναι εκπληκτικά, μπορώ να πω. Εγώ που τα έχω δει τώρα από κοντά. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά να βλέπεις από φωτογραφίες και να βρίσκεις στον χώρο και ειδικά στον χώρο, στο περιβάλλον αυτό. Θα μας εξηγήσετε με δύο λόγια λιγάκι το γλυπτό σας? Είναι εδώ και 1,5 χρόνο, 2 χρόνια περίπου, που δουλεύω αυτή την καινούρια σειρά χαρτόκουτες από μάρμαρο. Αυτό που κάνω ουσιαστικά. Εδώ να συμπληρώσω κάτι, όταν ήρθα στο χώρο έψαχνα το έκτο γλυπτό. Και μάλιστα ρώταγα πού είναι το έκτο γλυπτό. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κούτα από μακριά που το είδα. Ναι, αυτό φαίνεται ότι το έργο έφτασε στο σκοπό της. Στο σκοπό του. Έφτασε. Αυτό που θέλω εγώ να κάνω είναι, τέλος πάντων, αυτό που με προβληματίζει όλο αυτό το καιρό, γύρω στα 2 χρόνια, με αυτή τη σειρά, είναι να... Θέλω να δώσω διαχρονικότητα σε κάτι ευτελές όπως είναι το χαρτί. Δηλαδή, στο χαρτόκουτο αυτό που έχει καταγραφεί ο χρόνος πάνω, στο χαρτόκουτο, προσπαθώ να φωτογραφίζω μια στιγμή σε αυτό το πράγμα, δίνοντας μια διαχρονικότητα. Είναι μια δουλειά η οποία έχει να κάνει με αυτό που εγώ πολλές φορές το τονίζω, ότι το έργο μου τελειώνει όταν η κούτα έχει φύγει πλέον από το μάρμαρο, δεν θυμίζει το μάρμαρο. Και εδώ επανέρχομαι σε αυτό που είπατε, ψάχνατε το έκτο γλυπτό. Άρα έχει φτάσει το σκοπό του το έργο. Και δεν είναι μόνη αυτή η ερμηνεία η δικιά σας. Εδώ δύο κυρίες προχθές λέγανε, δεν τους τα προλάβαμε όλα τα γλυπτά. Λέει, να, ο κύριος εδώ το έχει συσκευάσει και το έχει πετάχει έτοιμο για να το στείλει κάπου, να το βάλει κάπου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, είναι πολύ σημαντικό αυτή η επικοινωνία, το διαδραστικό αυτό. Διότι είναι αυτό ένα διαδραστικό γλυπτό. Εγώ λέω αγγίζεται, δεν λέω μην αγγίζεται. Δηλαδή, δηλαδή δημιουργείται αυτή η ανάγκη της επικοινωνίας μέσω της κούτας, μέσω του έργου. Δημιουργείται. Η περιέργεια όλα αυτή των ανθρώπων που έρχονται και το βλέπουν, το στήσιμο, αυτό το ευτελές, τα γράμματα, το νόημα, όλα αυτά δημιουργούν αυτό το σύνολο και πιστεύω ότι έφτασε σε ένα σημείο το έργο. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να αρχίσω, δεν μπορώ να πω. Εγώ ποτέ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα το κρίνω, είμαι μέσα στο έργο. Αυτό θα το κρίνουν οι άλλοι. Απλά εγώ σε αυτή τη διαδρομή του ενός μήνα που είχα, σε αυτή τη συνομιλία, βρήκα κάποια κοινά στοιχεία με το έργο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα τα κρίνει ο κόσμος, θα τα δει ο κόσμος. Και γενικώς οι άνθρωποι που ενδεχομένως να έχουν και μια άποψη λίγο πιο, πώς να σου πω, ανεπτυγμένη γύρω από αυτά τα πράγματα που κάνω. Να είστε καλά, να σε ευχαριστήσουμε. Εύχομαι να συμμετάσχετε και σε άλλα συμπόσια για να προσφέρετε και σε άλλους τόπους τέτοια όμορφα γλυπτά. Να είστε καλά. Χαρήκαμε πάρα πολύ που υπήρξαμε και κάναμε αυτό το συμπόσιο στην Πάρο. Και πιστεύω ότι το παράδειγμα της Πάρου να το παρακολουθήσουν και άλλα νησιά των Κυκλάδων. Και γενικώς της Ελλάδος, όχι μόνο των Κυκλάδων. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Yes.
Βρισκόμαστε μαζί με τον κύριο Βασίλη Βασίλη. Θέλω να μου πείτε, σας ανέπνευσε αυτός ο χώρος? Είναι ο χώρος κοιτίδας της αρχαίας Παρέας Λήθου. Πώς νιώσετε εργαζόμενος σε αυτό το χώρο? Λογικά, φτάνοντας εδώ, μεταφέραμε και την ίδια την πρόταση που ήταν να κάνω. Οπότε για μένα δεν επηρέασε άμεσα το τι θα κάνω. Το έργο ήδη το είχα, ας πούμε, προαποφασίσει τι θα ήθελα να κάνω. Αλλά όμως, πηγαίνοντας στο λατομείο, βλέποντας αυτή την πέτρα που, από ό,τι κατάλαβα στη συνέχεια, ήταν σαν να με περίμενε, γιατί περίμενε πάνω από 100 χρόνια τον γλύπτη, προσάρμοσα την πρότασή μου στο συγκεκριμένο όγκο. Έχει δύο ιστορίες η πέτρα αυτή. Τη δική μου τώρα, ή τη δική του πριν και τη δική μου τώρα. Επάνω της, από το πίσω, στο πίσω μέρος, είναι τα ίχνη των αρχαίων λατόμων. Και εγώ μαζί στην πέτρα. Πιστεύετε ότι η γλυπτική τέχνη είναι απάγγιο ψυχής στις δύσκολες εποχές που ζούμε σήμερα? Ακούμε αυτό το διάστημα ότι η κρίση είναι σε πολλά επίπεδα. Το ακούμε αυτό από πολλούς. Σίγουρα το πιστεύω κι εγώ και το λέω κι εγώ. Είναι πολλαπλή η κρίση. Είναι τιμή για το Δήμο της Πάρου, όπου σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις για τη χώρα, αποφάσισε να διοργανώσει αυτό το συμπόσιο και να θυμίσει σε όλους ότι δεν υπάρχει οικονομική μόνο κρίση, αλλά υπάρχει ανάγκη για δημιουργία και πνευματική έκφραση. Κάπως έτσι χαρήκαμε το συμπόσιο και την εργασία πάνω στο μάρμαρο. Ωραία, δεν ξέρω, θέλω να μας πείτε δύο άλλα λόγια για το γλυπτό. Λιγάκι είναι λίγο σύνθετο. Είναι το μάρμαρο που κάθεστε, ο όγκος που βλέπουμε πίσω. Θέλω να μας το εξηγήσετε λιγάκι. Λοιπόν, έχουμε τον ακατέργαστο όγκο. Ναι. Στον οποίο όγκο εγώ έκανα ένα πέρασμα. Ναι. Είναι ένα πέρασμα ψυχής για μένα. Είναι μια κατάθεση ψυχής, είναι ένα άνοιγμα προς την άλλη πλευρά, είναι ένα μονοπάτι που με οδηγεί ή οδηγεί στο να συναντήσω την άλλη πλευρά. Είναι ένα παράθυρο φωτός και πάνω απ' όλα ένα παράθυρο γνώσης. Η παρουσία του δεύτερου στοιχείου, πολύ γεωμετρικού και αυστηρά έτσι βιομηχανικού, είναι ένας διάλογος με το ακατέργαστο αυτό στοιχείο. Ίσως ένα είναι αυτό, ίσως το άλλο να είναι το κενό το οποίο υπάρχει στον όγκο, να το προσθέτω ή να το παρουσιάζω με την παρουσία του, ίσως να είναι ένα γιατί. Ωραία. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα μπορούσα να προσθέσω κι άλλα, αλλά σημασία έχει ότι ήρθαμε εδώ, δημιουργήσαμε αυτά τα έργα, είναι των Παριανών, είναι του Δήμου, είναι του νησιού πλέον, και εμείς θα ερχόμαστε να τα βλέπουμε. Να είστε καλά και πάλι, σε ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, εγώ ευχαριστώ. Είμαστε μαζί με τον κύριο Χρήστο Ριγανά. Εργάστε περίπου για ένα μήνα στο χώρο των αρχαίων λατομείων. Σας ενέπνευσε ως χώρος για το γλυπτό που δημιουργήσατε? Ναι.
Στην πρώτη επίσκεψη που έγινε στο χώρο των Αθηναίων Λατομείων, επειδή για μας δεν ήταν, τουλάχιστον για μένα, μια επίσκεψη αλλά ένα προσκύνημα, εκεί που γεννήθηκε και η ιδέα που το έργο. Λιγάκι πιο δυνατά, αν θέλετε, συγγνώμη. Εκεί που γεννήθηκε και η ιδέα, το έργο το οποίο θα έκανα, θα έπρεπε, ας πούμε, να συνάδει με τη γλυπτική που αναπτύχθηκε εδώ, δηλαδή την Κυκλαδίτικη γλυπτική. Έτσι λοιπόν οι φόρμες που σχεδίασα για να δουλέψω είναι μινιμαλιστικές, δηλαδή αφαιρετικές, έτσι όπως λειτουργούν αφαιρετικά στα λιδόνια τα κυκλαδικά. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το έργο περισσότερα? Ναι, αν θέλω να το περιγράψω το έργο, θα έλεγα ότι είναι ένα ζευγάρι που κάθεται εναγκαλισμένο σε ένα παγκάκι. Η μέσα φόρμα φαίνεται, διαγράφεται η γυναικεία της μορφή και η έξω φόρμα που είναι τραχιά είναι ανδρική μορφή. Αυτά όσον αφορά την περιγραφή, όσον αφορά αυτό τούτο το γλυπτό, προσπάθησα να συνθέσω σχήματα και κενά προκειμένου να μεταφέρω κάποια στοιχεία της προσωπικής δουλειά στο συγκεκριμένο έργο. Νομίζω ότι μέχρι ένα σημείο το έχω καταφέρει και το αποτέλεσμα για μένα είναι αρκετά ικανοποιητικό. Αν το μάρμαρο δεν ήταν αυτό το γκρίζο των Λατομείων του Ρίγα και ήταν ένα μάρμαρο λευκό πιο οικείο με το λιχνίτι, το έργο θα ήταν πολύ πιο καλό. Το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ πιο καλό. Πιστεύετε ότι η γλυπτική τέχνη τη σημερινή εποχή, γιατί ζούμε δύσκολες εποχές, έτσι, είναι απάγκιο ψυχής? Είναι η ανάγκη της ψυχής. Για μας που καταπιανόμαστε με αυτή τη δουλειά, είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Ήρθαμε μέσα στον ήλιο και δουλεύαμε από το πρωί, τουλάχιστον εγώ ερχόμουν από τις 6 το πρωί εδώ και βρισκόμουν και το βράδυ μια διακοπή το μεσημέρι. Ερχόμουν όχι για να πληρώσω το έργο, γιατί ένιωθα την ανάγκη να βρίσκομαι εδώ και να δουλεύω. Έχετε συμμετάσχει, από όσο γνωρίζω, σε αρκετά συμπόσια. Τι το ιδιαίτερο έχει το συγκεκριμένο συμπόσιο στην Πάρο? Το ιδιαίτερο είναι ότι εδώ είναι, θα έλεγε κανείς, μπορεί να το πάρουμε σε εισαγωγικά, μπορεί και όχι, και όχι σε εισαγωγικά, η απαρχή της γλυπτικής. Και αν θέλετε, χωρίς εισαγωγικά, η απαρχή της σύγχρονης γλυπτικής. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ. Έχω μαζί μου τον κύριο Δημήτρη Σκαλκότο. Θέλω να μου πείτε τι το διαφορετικό είχε το συγκεκριμένο συμπόσιο που συμμετείχατε από τα υπόλοιπα. Γιατί μου είπατε, αν δεν κάνω λάθος προηγουμένως, ότι έχετε συμμετάσχει και σε συμπόσιο του εξωτερικού με διακρίσεις. Ναι. Λοιπόν, εκεί που θα επικεντρωθώ, εκεί αυτό που αισθάθηκα, η διαφορά είναι ότι βρίσκεσαι σε ένα χώρο όπου έχει γεννήσει ο χώρος, μάλλον λόγω του χώρου γεννητικά, είναι από πολλά σημαντικά έργα. Και αυτό βέβαια είναι το αρχαίο Νταμάρι, το αρχαίο Λατομείο, όπου... Ο χώρος της αρχαίας Παρίας Λίθου. Ναι, ο χώρος της αρχαίας Παρίας Λίθου. Και επειδή το επισκεφθήκαμε κιόλας, κατεβήκαμε κάτω. Είναι εντυπωσιακό. Η συγκίνηση που σου δίνει είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και πολύ σημαντικό να το έχεις δει αυτό το πράγμα, να το έχεις ζήσει και να το έχεις ζήσει ένα μήνα δουλεύοντας εδώ πέρα δίπλα του. Θέλει να μας περιγράψει λιγάκι το έργο, το γλυπτό σας. Το έργο και η δικιά μου δουλειά βασίζεται στα γράμματα, τις λέξεις και κατά συνέχεια στα σχήματα, τους όγκους που δίνουν τα γράμματα μέσα από τις λέξεις. Έτσι λοιπόν επέλεξα μία λέξη η οποία έχει σχέση με το χώρο, με το νησί της Πάρου, με την τοποθεσία που βρίσκεται και με αυτό που έδωσε τον Νταμάρι, το αρχαίο Λατομείο. Και σε ανάλυση είναι το φως, το γεωπελαγίτικο φως, βρισκόμαστε στο κέντρο του Αιγαίου. Είναι η διάβγεια του λιχνίτη, οπότε και η λέξη που έγραψε είναι φως. Που βέβαια φως είναι και πηγή ζωής, χωρίς το φως δεν γίνεται τίποτα, προφανώς. Έκανα την ίδια ερώτηση και στους συναδέλφους σας. Πιστεύετε ότι η γλυπτική τέχνη, τη σημερινή εποχή, γιατί είναι οι εποχές που ζούμε είναι λίγο δύσκολες, είναι απάγκια ψυχής? Δεν το συζητάω ότι δεν είναι απάγκια ψυχής. Η τέχνη θεωρώ ότι δεν πρέπει να επηρεάζεται και δεν επηρεάζεται από τέτοιες καταστάσεις. Ίσα ίσα γεννάει κιόλας.
Δεν χρειάζεται να είναι δύσκολα τα πράγματα για να κάνουμε τέχνη, αλλά και όταν είναι δύσκολα, δεν ακυρώνεται η έννοια της και ο περιασμός που έχει σαν άνθρωπο. Αλλά δεν ξέρω αν έχετε συμπληρώσει κάτι άλλο. Να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία και στα επόμενα συμπόσια που θα συμμετάσχετε. Έχω να ευχηθώ εγώ, έχω να συμπληρώσω μάλλον και να ευχηθώ εγώ να συνεχιστεί το θεσμό συμπόσιο στην Πάρο. Δεν πρέπει να σταματήσει. Και εύχομαι και τα άλλα νησιά και η Τίνος, γιατί είμαι από την Τίνο. Το έχουμε πει και εκεί πέρα, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Εύχομαι να ζηλέψει. Ως δημιουργός του συγκεκριμένου γλυπτού, θα είχατε κάποια άποψη για το πού θα μπορούσε να στηθεί το συγκεκριμένο γλυπτό ή είναι κάτι που δεν σας απασχολεί? Σαφώς και μας απασχολεί. Η ιστορία ξεκίνησε το να γίνει ένα συμπόσιο και να γίνουν τα έργα να μπουν γύρω από το λατομείο, γύρω από το αρχαίο λατομείο, να πάρει τη δυναμικότητα που του ανήκει και την πορεία του. Εγώ θα ήθελα να το βάλω εδώ σε αυτό το χώρο, εάν βέβαια λυθούν κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει, και έτσι ώστε να λειτουργήσει σαν δύναμη, σαν ενέργεια, ώστε το λατομείο αυτό να γίνει όπως πρέπει. Από εκεί πέρα, βλέπουμε. Ωραία, να είστε καλά και πάλι ευχαριστούμε. Είμαστε μαζί με τον κύριο Κυριάκο Ρόκο. Εργάζεται στον χώρο των αρχαίων λατομείων περίπου για ένα μήνα. Θέλετε να μας πείτε αν σας ενέπνευσε ο χώρος? Είναι η κοιτίδα της παρέας Λίθου, μάλλον. Θα μπορούσα να πω ότι ένα από τα όνειρά μου ήταν να καταφέρω να δουλέψω σε αυτόν τον τόπο. Λίγο πιο δυνατά, θέλετε. Σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και όταν έγινε η πρόσκληση, ανταποκρίθηκα αμέσως με μεγάλη χαρά. Πάντα ξεκινάω χωρίς να ξέρω τι πρέπει να φτιάξω. Δεν κάνω σχέδια, δεν κάνω μακέτες. Ό,τι μου προσφέρει ο τόπος αυτός, ό,τι μου προσφέρει η ατμόσφαιρα, αυτό φτιάχνω. Εδώ είχα την τύχη να έχω μία προσωπική επαφή με τον αρχαίο ποιητή, τον Αρχίλογο. Διάβασα την ποιησή του και μου άρεσε σαν χαρακτήρας. Και προσπάθησα μέσα από αυτόν τον βράχο που τον επέλεξα ο ίδιος να ανακαλύψω την ποιήση του Αρχίλογου. Και αυτό είναι ένα, μπορώ να πω, ένα προσωπικό βίωμα η επαφή αυτή με την ποιήση του Αρχίλογου, που δεν σημαίνει αυτό ότι το ίδιο θα νιώσει και ο θεατής του έργου αυτού όταν θα προσπαθήσει να μπει μέσα του. Ο καθένας θα βρει την δικιά του ποιήση, τον δικό του ποιητή μέσα σε αυτό το έργο. Οι συνάδελφοί σας λίγο νωρίτερα, επισκεπτόμενοι το χώρο των αρχαίων λατομείων, είπαν ότι ένιωσαν βαθιά συγκίνηση. Θέλετε να μας πείτε κι εσείς λίγο για το χώρο όταν σκεφτήκατε? Όταν μπήκαμε μέσα στο σπήλαιο αυτό, πραγματικά αισθανθήκαμε όλη αυτή τη συγκίνηση, γιατί ήταν σαν να βρεθήκαμε στην ψυχή του Μαρμάρου. Δηλαδή να κυκλοφορούμε εμείς σαν άνθρωποι μέσα στα έγκατα της ψυχής του Μαρμάρου. Ήταν ένας φανταστικός κόσμος. Πιστεύετε ότι στις δύσκολες εποχές που ζούμε η γλυπτική τέχνη είναι, μπορούμε να πούμε, απάγγιο ψυχής? Εμείς θα το θέλαμε να είναι. Τώρα όλα όσα μας προσφέρουν οι εξουσίες οι σημερινές πάνε προς το αντίθετο. Κοιτάνε να μας αποτραβήξουν από τις ρίζες μας και να γίνουμε πρόβατα σε έναν κόσμο άσχετο. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.